Επόμενη ομιλία με την κυρία Σκαρλίδου, η οποία θα μας μιλήσει για την αντιμετώπιση διαχείριση της υποβλικεμίας σε νοσοκομιακό περιβάλλον. Κυρία Σκαρλίδου. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί πρόεδροι, καλησπέρα σας. Πριν κινήσω, θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ την Οργανωτική Επιτροπή για την ευνητική πρόσκληση στην πολύ ωραία αυτή διοργάνωση. Στα εξωτερικά ιατρία του Διαβιολογικού Κέντρου της ΒΠΠ στο Ιπποκράτη Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Όπως ακούσατε, θα σας μιλήσω για τη διαχείριση της υποβλικεμίας στο νοσοκομιακό περιβάλλον. Θα ξεκινήσω με ένα περιστατικό. Έρχεται στα ιατρία μας για προγραμματισμένη εξέταση. Καθώς η κυρία έχει ραντεβού και σε άλλο ιατρείο, φεύγει από εμάς και επιστρέφει σε 2 ώρες. Η ιατρική διευθυνσή και ενώ ο γιατρός προσπαθεί να της εξηγήσει κάποια πράγματα, φαίνεται να μην μπορεί να καταλάβει. Να τις μετρήσουμε τη γλυκόζη. Έχουμε ένα πρόβλημα με την κυρία Σκαρλίδου. Δεν ακούγεται. Την ακούτε εσείς ή εγώ έχω μόνο το πρόβλημα? Κάτω από 70 μιλιγκράμμ. Δεν ακούγεται με, καλά. Ή χωρίς συμπτώματα. Θα δούμε ποια είναι τα συμπτώματα που μπορεί να εμφανίσει κάποιος. Είναι κεφαλαλγία, έντονη πείνα, ταχυκαρδία, πτώση, τρόμος, όλα αυτά είναι στην επόμενη διαφάνεια, όπως οι ασθενείς μας, αλλά και σπασμοί και ακόμα σε πολύ βαριές περιπτώσεις. Δυστυχώς δεν τις χειρίζομαι εγώ. Ποιες είναι οι κατηγορίες λοιπόν της σύμφωνα με την Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία είναι η γλυκόζη επιφυλακής με τιμή 70 μιλιγκράμμ. Ο ασθενής ενδεχομένως να χρειάζεται διόρθωση ταχύτητας απορρόφησης υδατάνθρακες. Είναι η κλινικά σημαντική μία με τιμή 54 μιλιγκράμμ. Ο ασθενής με ταχύτητας απορρόφησης υδατάνθρακες. Σοβαρή υποβλικεμία, χωρίς με ένα όριο τιμής, με σοβαρή έκπτωση όμως νοητιτουργιών, οπότε ο ασθενής χρειάζεται εξωτερική βοήθεια για να αντιμετωπίσει την υποβλικεμία του. Πάμε στην επόμενη φάνεια. Η υποβλημία δυστυχώς είναι ένα εμπόδιο για να εφαρμόζουν οι ασθενείς την θεραπεία τους και στην προσπάθειά τους να πετύχουν την καλύτερη δυνατή ρύθμιση, δυστυχώς κάποιες φορές φαίνεται σαν να βαδίζουν σε δεδομένο σκηνή. Ποια είναι λοιπόν τα αίτια της υποβλημίας και τα λάθη στη δοσολογία των φαρμάκων? Η κατανάλωση μεγάλης ποσότητας αλκοόλ, η μη προγραμματισμένη φυσική δραστηριότητα, η ανεπαρκής πρόσκλησης είτε λόγω ανορεξίας είτε στα πλαίσια κάποιας εξέτασης. Τώρα στην επόμενη διαφάνεια, για να δούμε τώρα τι συμβαίνει στο νοσοκομιακό περιβάλλον. Η υποβλικεμία είναι ακόμα συχνότερη στο ασθενοδυτικό νοσοκομείο, όπως καλεί ωραία ασθενείς, και ακόμα περισσότερο ασθενείς που νοσηλεύονται. Θέλω να συμπληρώσω εδώ κάτι σημαντικό, ότι συμπτώματα της υποβλικεμίας μπορεί να διαφύγουν νοσηλευόμενους ασθενείς, όπως π.χ. σε ασθενή με εγκεφαλικό, που έχει ήδη έκπτωση του επίπεδου συνείδησης.
Υπάρχει πρόβλημα με τον ήχο, δεν ακούμε την κυρία Σκαραλίδου. Νομίζω ότι το πρόβλημά της είναι στη σύνδεσή της, οπότε φαντάζομαι ότι ίσως την ακούσουμε στη σύνδεση. Ναι, επειδή υπάρχει πρόβλημα με τη σύνδεση, δεν ξέρω το κοινό αν μας ακούει. Κυρία Χασαπίδου, μας ακούει το κοινό? Νομίζω πως ναι. Τώρα με ακούτε? Τώρα σας ακούμε. Για να σας ακούμε. Λοιπόν, συγγνώμη για αυτό. Είχα μείνει στα λάθη που γίνονται στο νοσοκομείο. Στα συχνότερα λάθη. Ναι. Και αυτά είναι ότι ο ασθενής προσέρχεται νηστικός για εξετάσεις, έχοντας λάβει την αντιδιαβητική αγωγή του. Συνεχίζει την ίδια αγωγή κατά την οσυλία του, αν και δεν συντίζεται. Παίρνει λάθος τύπο ινσουλίνης, λάθος υπολογισμό ή αναντιστοιχεία ενέσεων και ινσουλίνης και γευμάτων, λόγω φόρτου εργασίας συνήθως. Προχωράμε στην επόμενη διαφάνεια. Να επιστρέψουμε στην ασθενή μας, λοιπόν. Πω ότι, όπως διαπιστώθηκε, η ασθενής έκανε το πρωί 8 μονάδες ινσουλίνη ταχεία δράσης, χωρίς να φάει πρωινό. Επιπλέον, χρειάστηκε να περπατήσει αρκετά λόγω γραφειοκρατικών διαφάνεια. Για να πω ότι δώσαμε στην ασθενή ml χυμό και την ξαναελέγξαμε σε 15 λεπτά. Η κοινή γλυκόζη ήταν 72, η ασθενής ήταν πλέον. Πλέον η ηρεμική συνεννοήσει. Της δώσαμε άλλα 100 ml χυμό, πρώτα γιατί είχαμε μια τιμή γύρω στο 80 και δεύτερον η ασθενής είχε και την επιστροφή στο σπίτι. Βέβαια, συζητήσαμε το κρατικό και φάνηκε να κατάλαβε το λάθος της. Μια αντιμετώπιση της υπογλυκαιμίας στο νοσοκομείο που είναι ανάλογη με το επίπεδο συνείδησης του ασθενούς. Αν ο ασθενής είναι ξύπνιος, δίνουμε 15 γραμμάρια ευαπορώθητων υδατάκων, όπως μισό ποτήρι χυμό ή 4 ζωής. Επομένως, ακολουθούμε στην επόμενη. Αν δούμε 15 γραμμάρια υδατάκες, περιμένουμε 15 λεπτά, ξανακάρουμε. Εάν δεν έχουμε την επιθυμητή τιμή, επαναλαμβάνουμε. Προχωράμε στην επόμενη διαφάνεια. Αν ο ασθενής μας είναι λοιπόν σε κομματώδη κατάσταση, χωρίς υποδόρια γλουκάνη. Αν έχει φλεβική γραμμή, που είναι και το κλίνηθες στον νεκό περιβάλλον, χωρίς 4 σαμπούλες των 10 ml, η οποία περιέχει 3,5 γραμμάρια γλυκόζης, και κάθε περίπτωση βέβαια ειδοποιούμε τον γιατρό. Αν δεν ανέβει η τιμή, συνεχίζουμε με τα τεξτροζούχα 35% άλλες 3-4 βούλες ακόμη και βάζουμε τεξτροζούχο 1000 ml 5-10-20%. Δείχνω εδώ και στην επόμενη διαφάνεια. Στην επόμενη διαφάνεια, ένα ουσιαστικά όσο προανέφερα. Λοιπόν, με την Αμερικανική Διαβητολογική Εταιρεία οπωσδήποτε να δημιουργηθεί ένα πρωτόκολλο διαχείρισης υπογλυκαιμίας των ασθενών, στοιχείες σε ασθενή για τη θεραπεία και την πρόληψη της υπογλυκαιμίας. Επίσης, πολύ σημαντικό είναι να γίνεται η καταγραφή των επεισοδιών υπογλυκαιμίας
ώστε να μπορεί να προχωρήσει και ο γιατρός στην τροποποίηση της φαρμακευτικής. Στην επόμενη διαφάνεια, σας δείχνω εδώ ένα κύκλο αντιμετώπισης της ηρεμίας, ιδανικά πώς θα έπρεπε να είναι. Ακριβώς. Προχωρώ στην επόμενη διαφάνεια, ενώ θα κλείσω, θα ήθελα να τονίσω τη σημασία της επανεκπαίδευσης των ασθενών, ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νέας υποβλικαιμίας. Στο δικό μας ιατρείο, όταν ανέλαβα πριν 7 υπήρχε συνήθεια να μυστικοί περιμένουν από τον νοσηλευτή να βγάλει το φακελό τους και να τους ζυγίσει το βάρος και το ζάχαρο αστείας. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τις πολλές υποβλικαιμίες. Αφού λοιπόν συζητήθηκε η ομάδα, είναι όλοι οι ασθενείς να παίρνουν την αντιδιαβητική τους αγωγή για το γεύμα τους και μετά να προσέρχονται στο ιατρείο. Βέβαια, αυτό μας πήρε πάρα πολύ χρόνο, γύρω στον 1-1,5 χρόνο, γιατί μιλάμε για μεγάλο όγκο ασθενών. Αυτά ήθελα να σας πω. Σας ευχαριστώ πολύ. Κυρία Χασαπίδου. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Σκαλίδου. Ευχαριστώ. Υπάρχει μία ερώτηση, η οποία απευθύνεται, φαντάζομαι, σε όλους σας και ρωτάει αν υπάρχει σκεύασμα σε σχέση με αυτά που συζητούσαμε και πριν, σκεύασμα γλυκαγόνης που δεν χρειάζεται ψυγείο. Μπορώ να απαντήσω. Όποιος θέλει από τους ομιλητές ή για τους σχολιαστές. Δεν είναι απαραίτητο η γλυκαγόνη να είναι στο ψυγείο. Επάνω στο κίτι γλυκαγόνης αναφέρει ότι μπορεί να διατηρηθεί και εκτός ψυγείου έως 25 βαθμούς Κελσίου για 18 μήνες εντός της διάρκειας ζωής της γλυκαγόνης. Οπότε δεν είναι απαραίτητο να είναι στο ψυγείο. Απλώς τους καλοκαιρινούς μήνες δεν πρέπει να είναι. Ευχαριστούμε πολύ. Αν έχετε ένα πολύ σύντομο σχόλιο, οι σχολιαστές, γιατί έχει περάσει πολύ ο χρόνος και θα πρέπει να προχωρήσουμε και με την τρίτη ομιλήτρια. Αν έχετε κάτι σύντομο να ρωτήσετε, να σχολιάσετε, παρακαλώ. Μπορώ να σχολιάσω? Ναι, ναι. Ωραία. Βασικά, ήθελα να αναφερθώ στην εισήγηση της κυρίας Τσαχαλίνας, πόσο σημαντικά είναι όλα αυτά που είπε για εμάς. Πραγματικά και για τις μετρήσεις ζαχάρου, πότε πρέπει να γίνονται, τη συνεργασία που πρέπει να έχουμε με τους γονείς, αλλά και τον θεράποντα ιατρό και τη θεραπευτική ομάδα και την γυμνάστρια, γιατί όλο αυτό μας βοηθάει στη σωστή διαχείριση του ζαχαρόδι διαβήτη και πάντοτε πρέπει να ακούμε τις οδηγίες που θα μας δώσει ο θεράπων ιατρός. Το κάθε παιδί έχει διαφορετική διαχείριση, έχει διαφορετικές ανάγκες και αντιλαμβάνεται και αντιμετωπίζει διαφορετικά τις υπογλυκαιμίες. Οπότε, όσο περισσότερο συμμορφωθούμε και εμείς στις οδηγίες του γιατρού, τόσο καλύτερα θα αντιμετωπίζουμε και τις υπογλυκαιμίες του μαθητή μας. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ για να περάσουμε στον επόμενο ομιλητή, στην ερώτηση αν υπάρχει μορφή γλυκαγόνης που δεν χρειάζεται ψυγείο. Είπαμε προηγουμένως ότι το ενέσιμο είναι λίγο πιο ευαίσθητο και χρειάζεται μια συγκεκριμένη θερμοκρασία και συντήρηση. Υπάρχει γλυκαγόνη που χορηγείται πλέον με σπρέι ενδορυνικά, που δεν χρειάζεται να κάνει ένεση, που μπορεί και ο ασθενής ο ίδιος όταν είναι μεταξύ φθοράς και αυθαρσίας και είναι καλά εκπαιδευμένος, μπορεί να το χρησιμοποιήσει, αλλά σίγουρα μπορεί το περιβάλλον να το χρησιμοποιήσει πολύ πιο εύκολα με απλό χειρισμό να χορηγεί στην γλυκαγόνη. Τώρα, όσον αφορά την υπογλυκαιμία στο σχολείο, αυτό το οποίο πρέπει να κρατήσουμε και να ξέρουμε είναι ότι το πρόβλημα είναι σοβαρό. Η υπογλυκαιμία είναι το αντίπαλο δέος της καλής ρύθμισης. Επειδή υπάρχει υπογλυκαιμία, γι' αυτό δεν έχουμε καλή ρύθμιση. Προσπαθούμε να ρυθμίσουμε για να αποφύγουμε τις επιπλοκές. Το πρόβλημα στα παιδιά είναι ότι επειδή είναι απασχολημένα συχνά με το παιχνίδι ή με το μάθημα ή η προσοχή τους είναι αλλού,
η υπογλυκαιμία στις περισσότερες των περιπτώσεων δεν γίνεται αντιληπτή από τα παιδιά. Και πέφτουν είτε σε μια υπογλυκαιμία μέτριας βαρύτητας που αυτό ανατάσσεται από τον οργανισμό μας, ανάλογα με τα επίπεδα ινσουλίνης που έχει στο πλάσμα, ή δεν αυτοανατάσσεται και η υπογλυκαιμία σε αυτά τα παιδιά είναι ύπολη και πρέπει να την αντιληφθεί το περιβάλλον. Το οποίο περιβάλλον είναι το σχολείο, είναι ο δάσκαλος, είναι οι συμμαθητές του και ο δάσκαλος θα καλέσει την νοσηλεύτρια για να δει ότι το παιδί δεν είναι καλά. Μπορεί να είναι λίγο αφηρημένο, μπορεί να έχει διαφορετική συμπεριφορά, μπορεί να έχει λίγο υπνηλία, μπορεί να κάνει πράγματα τα οποία δεν συνάδουν με το περιβάλλον και έτσι έχει μία συμπεριφορά παράξενη και αυτό οφείλεται στην υπογλυκαιμία. Είναι συχνό το φαινόμενο στα παιδιά της σοβαρής και ανεπίγνωσης της υπογλυκαιμίας. Και πρέπει το περιβάλλον να είναι ενημερωμένο και οι δάσκαλοι και οι εκπαιδευτικοί, δηλαδή, αλλά και το περιβάλλον των παιδιών. Αν τα παιδιά είναι μεγάλα στο γυμνάσιο, στο λύκειο, πρέπει οπωσδήποτε οι φίλοι του, ο διπλανός του, πρέπει να είναι ενημερωμένος ότι έχει διαβήτη και ότι μπορεί να πάθει υπογλυκαιμία και ότι αν πάθει υπογλυκαιμία θα έχω αυτά και θα πρέπει να με βοηθήσεις έτσι. Αλλιώς το πρόβλημα είναι σοβαρό και μια υπογλυκαιμία δεν είναι απλό πράγμα. Κοστίζει και εργασιακά στο παιδί, δηλαδή όσον αφορά την απόδοση του σχολείου, αλλά και οικονομικά στην οικογένεια. Και αποτελεί έναν κίνδυνο απορρίθμισης του διαβήτη. Θα πρέπει να προχωρήσουμε στην τελευταία ομιλήτρια, διότι έχουμε μόνο ένα τέταρτο.